Yo guys! Λοιπόν, ένα πολύ τρελό βίντεο θα έχω σήμερα εδώ να σας δείξω και είναι ένα είδος που λέγεται Origins. Είναι ένα mod για το Minecraft δηλαδή. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη φάση. Είναι το ότι πρέπει να διαλέξω δηλαδή άμα θέλω να είμαι ένας απλός άνθρωπος ή να έχω κάποιες δυνάμεις. Δηλαδή, όπως αυτό εδώ πέρα το Enderian που θα έχω τη δύναμη της ικανότητας των Enderman. Δηλαδή δεν μπορώ να πατάω στο νερό και θα μπορώ να κάνω τηλεμεταφορά. Ή υπάρχει αυτό εδώ πέρα που ένα είδος mailing που είναι στον ωκεανό δηλαδή. Μπορώ να είμαι εδώ πέρα στο Nether και να είμαι ένα Phantom. Αλλά προς το παρόν επειδή δεν έχω όρεξη να σας δείξω όλα αυτά γιατί πιο πολύ είναι για το κάνω το βίντεο. Ίσως άμα θέλετε κι εσείς, όποιοι ξέρετε να κατεβάζετε τα mods και αυτά, όποιοι δεν ξέρετε ψάξτε το στο YouTube. Εγώ δεν είμαι ικανός να σας δείχνω πλέον tutorials. Έδειχνα tutorials πριν 2-3 χρόνια ήτανε. Πολύ καιρό έδειχνα κάτι tutorial και αυτά. Τώρα εντάξει. Άλλο τώρα και αλλάξαν τα πράγματα. Οκ, Εντέριαν. Αχα. Ποιο είναι το class μου. Μάλιστα. Farmer, Rancher, Miner, Lumberjack, Cook, Blacksmith, Cleric, Merchant, Explorer, Warrior, Archer. Τι είναι. One shot, one kill. Οκ, bye. Όπα, Rogue. To be thieves and robbers, Rogue share proficiency, abuses and stealth attacks. Τερσογιουέλε Στίρθ. Τι να είμαι, Άρτσερ ή Ρόγκιου. Βασικά ας πάω Ρόγκιου. Μιας και είμαι κάτι σαν είδος ένα Assassin. Ωραία λοιπόν. Οπότε δεν βλέπω καμία αλλαγή. Μάλιστα, υποθέτω ότι είμαι εντάξει. Οπότε είχα πάθει τώρα την ικανότητα να πολεμήσω την Ender Dragon. Αλλά κάτι ένιωσα σαν να με επηρέασε. Λες να μου ρίξει καμιά κατάρα. Αν μου το έκανε αυτό, την έχω πατήσει. Αλλά δεν πιστεύω να μου ρίξει κατάρα. Οπότε, ναι. Ωραία λοιπόν, το chest θα το βάλω εδώ. Οπότε μια συνηθισμένη επιβίωση. Τίποτα το παραπάνω. Μόνο αυτό κάνω. Έχει και νερό εδώ πέρα, μάλιστα. Θέλω να τεστάρω κάτι. Oh! Εντάξει. Oh, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχω την κατάρα. Καταράστηκε η Ender Dragon, η Jin. Έτσι τη λένε όπως ξέρω. Νομίζω ότι είχα αναφέρει αυτό και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Υποθέτω. Μάλιστα. Αυτό πιο πολύ είναι λες και μη πατά στο νερό πρόκληση. Έχω ένα τσεκούρι τουλάχιστον. Άντε να πάω να σπάσω καμία πέτρα. Αχα, μια κότα. Για να δω. Τσε. Εδώ, ορίστε. Και άλλες κότες. Θέλω κοτόπουλο. Έτσι, φέρε μου. Και εσύ, κοτόπουλο. Και εσύ, φέρε. Πρέπει να σκότωσω και τις αγελάδες για αυτά. Να πάρω κρέας. Θέλω κρέας, έλα εδώ. Είχα κάνει μια μεγάλη περιπέτεια και έχασα τα πάντα. Τώρα πρέπει να τα ξαναπάρω. Περίμενε, πού πας, έλα εδώ. Κάτσε, αυτή η αγελάδα μόλις μεγάλωσε. Είναι ιδέα μου. Νομίζω ότι ακριβώς σου, ναι. Αυτή δεν ήταν μικρή αγελάδα. Μεγάλωσε τη ξαφνικά, ρε εσύ. Και εδώ το πήρα χαμπάρι. Έλα κι εσύ. Έλα! Έλα, σταμάτα. Να γυρνάς, πρέπει να σου χτυπήσω με critical. Στο καλό το για το ακουστικό μου. Στραβά το είχα βάλει. Τέλος πάντων, προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα με το νερό. Δεν μπορώ να το διασύσω, δεν μπορώ να το ακουμπήσω με τίποτα. Στο καλό της για αυτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πέθανε. Κι εγώ νομίζω ότι τη σκότωσα. Αλλά δεν πειράζει, ίσως. Ίσως όταν ξαναεπιστρέψω πάλι στο end, να σιγουρευτώ πιο καλύτερα. Ωραία σπηλιά, ε. Μάλιστα, φτιάξω. Όπα, παραλίγο πάλι την ίδια βλακιά να κάνω όπως κάνω συνήθως. Α, και πρέπει να φτιάξω και φούρνο. Πρώτα πρέπει να φτιάξω ένα pickaxe, γιατί είδα κάτι κάρβουνε εκεί.
Α, ναι. Έχω και το stick που πρέπει να φτιάξω. Ωραία. Και τουλάχιστον βρήκα κάρβουνο με τη μία. Δεν χρειάζεται καν να υδρώσω. Οπότε ναι. Ωραία. Έχω αρκετή πέτρα. Πρέπει να έχω. Έχω 10 πέτρες. Είναι αρκετά για να φτιάξω ένα φούρνο. Μέχρι να κάνω εγώ τη δουλειά μου και αυτά, θα βάλω εδώ να ψήνονται. Πάρε εδώ και ορίστε. Και να κάτσω να σπάσω εδώ πέρα τις πέτρες γιατί θα τις χρειαστώ να φτιάχνω τσεκούρια. Τι θα τα κάνεις τα σπαθιά είναι πολύ overrated. Τουλάχιστον να προλάβω και να μην έρθει η νύχτα. Να έχω τουλάχιστον κάποια προστασία. Ίσως να φτιάξω πανοπλία από δέρμα. Υποθέτω. Αλλά προς το παρόν κάτσε να τακτοποιήσω πρώτα τα εργαλεία μου. Κοίτα κάρβουνο ρε φίλε, μακάρι να βρίσκα έτσι iron. Να είχα βρει iron τόσο γρήγορα ρε εσύ. Φέρε λίγο να φάω γιατί πεινάω. Λες και έκανα κάτι ρε εσύ, εντάξει, έσπαγα πέτρες τώρα. Κάτι είναι, αλλά λέω για πιο παραπάνω από ότι αυτό. Αλλά με έτσι θεωρείται να είναι παραπάνω, δεν φταίω εγώ. Έχει και εκεί λάβα εδώ πέρα. Τρελή φάση. Πρέπει να έχω το νου μου τώρα για να βάλω το κοτόπουλο να ψήνεται και μετά να βάλω τα ψάρια. Έλα. Και πάρ' το. Κάτσε να βάλω εδώ το torch. Ορίστε. Νομίζω ξέχασα να ενεργοποιήσω κάτι για μια στιγμή. Τώρα είναι καλύτερα. Άιντε, είπα και εγώ ρε εσύ. Να κάθομαι έτσι να παίζω στο κλασικό Minecraft. Άσε κάτι να βάλω κάτι εδώ πέρα να φαίνεται πιο ωραίο. Να το κάνω να είναι για παραπάνω αξιοθέατο εδώ πέρα. Αν και φαίνεται ωραίο αυτό εδώ πέρα που έχω βάλει. Το θέλετε? Κάτω στην περιγραφή. Κάτσε να συνεχίζω να σπάω τα πράγματα εδώ. Α, κοίτα να δεις το ψαράκι έχει και φάτσα έχει. Μου φαίνεται είναι χαρούμενο. Χαρούμενο που θέλει να ψηθεί που ό,τι φαίνεται. Ω, παραλίγο μια και πάμε να ψηθεί. Ψημένη κότα και είναι το πόδι της κότας πιο πολύ. Πάρω και το κάρβουνο ρε εσύ, δεν χορταίνω κάρβουνο. Δεν χορταίνεις ποτέ τα κάρβουνα. Πάντα θα χρειαστείς περισσότερα. Κοίτα να δεις πως είναι το δέρμα ρε εσύ. Και νόμιζα ότι είναι ένα για είδους χαρτί είναι. Γυαλό χαρτό. Όχι, αποκλείεται. Mining, mining και καλά έτσι πως θα κάτσω να μαζεύω τόσα πολλά κάρβουνα θα έχω βαρεθεί μέχρι που θα νυχτώσει κιόλας. Άμα νυχτώσει πάω έξω να κάνω την περιπέτεια πιο καλύτερα. Οι τότες θα έχουν εμφανιστεί κάτι τέρατα. Α, τέλεια. Ακόμη χαρούμενο είναι. Και έτσι πως είναι πεθαμένο χαρούμενο είναι ακόμη. Κοίτα να δεις πάει. Πάει το ψάρι. Ψήθηκε για τα καλά. Αλλά χαρούμενο ακόμη. Λοιπόν, όχι κι άλλο pickaxe. Εδώ τσεκούρι θέλω. Εντάξει. Μέχρι να σπάσει το ξύλινο, το κρατήσω έτσι πως είναι. Ωραία φάση εδώ, ε. Θες να πάω πιο κάτω ρε εσύ. Τώρα αυτά τα βάλω θα καούνε. Θα βάλω πέτρα. Ήθελα να χαλάσω έτσι ξύλο. Γιατί κάποια από αυτά ίσως μπορεί να μην τη χρειαστώ, αλλά πιο πολύ χρειάζομαι την πέτρα παρά το ξύλο. Μάλιστα. Υποθέτω ότι αυτό είναι iron. Άρα αυτό είναι το iron εδώ. Ναι. Εκεί ήταν να δεις τι τύχη που έχω. Ναι, iron. Έτσι πως ήταν, πού να καταλάβω ότι ήταν iron. Και κοίτα πως είναι το torch. Τι είναι 3D, είναι ρε εσύ. Ου, είναι 3D. Τέλεια.
Καλύτερο πράγμα να είχαμε έτσι κι εμείς στο βανίλια Minecraft τα torch. Ωραία, εδώ έχει κάτι, έχει κάτι, δεν έχει κάτι, όπα, έχει κάτι όμως. Αλλά και πάλι αδιόξοδος, πόσες φορές την πατάω έτσι. Πηγαίνω εκεί να δω μήπως έχει κάτι ενδιαφέρον, αλλά τίποτα εκεί, ου. Υπήρχε ένα σκελετός εδώ πέρα. Πώς πέθανε. Αποκλείεται ρε, σε αυτό το βέλος και κόκαλο μόνο οι σκελέτοι τα αφήνουν ρε. Πού να εμφανίστηκε άραγε. Και επίσης πού πήγε το τόρτσε, το πήρα ή όχι. Α, το πήρα, ναι, 4 τόρτς είχα. Κάτσε να μαζέψω κι άλλη πέτρα. Περίμενε, αυτό, όχι, αυτό δεν είναι πέτρα. Λάθος. Τι στο κάλο ρε. Άντε site είναι. Αυτό είναι πέτρα. Α, ζόμπι και άραχνη. Αυτό σημαίνει ότι νύχτωσε. Ωραία. Πάμε έξω τώρα. Oh, γεια. Νόμιζα ότι νύχτωσε, οκ. Okay. Νόμιζα ότι νύχτωσε, δεν ήξερα ότι ήταν ακόμη μέρα. Ω, creeper, creeper. Γιατί μου επιτίθεσαι ρε εσύ. Έτσι, φάτε τα. Φάτε την ούλη σας. Κάτι πήρα, τι ήταν, μάτι αράχνης ήταν. Α, μάτι της αράχνης ήταν. Και σάπια σάρκα. Α, και δεν μου φαίνεται να είναι σάπια σάρκα αυτή. Πιο πολύ είναι λες είναι κρέας σε κόκαλο. Δηλαδή κανονικό κρέας όπως αυτή εδώ η μπριζόλα. Ωρε φίλε, νιώθω λες έχω μπει σε ένα καρτόν. Κοίτα πώς είναι όλο το μέρος. Αυτή η αγελάδα βαριέται που με κοιτάει κιόλας. Άιντε από εδώ. Τα πρόβατα ίδια μείνανε. Γιατί μείνανε τα ίδια, γιατί έμεινε το ίδιο, ε! Και εσύ γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα. Και εσύ γιατί είσαι το ίδιο. Πες μου, γιατί είσαι ακόμη το ίδιο. Ωραία, άλλο ένα άσπρο πρόβατο για να φτιάξω ένα κρεβάτι. Μπας και πρέπει να γλιτώσω από κάποιο τέρας ή έτσι βαρεθώ. Και χρειαστεί να βάλω κανένα κρεβάτι. Και πάρω. Ο, τέλεια. Ωραίο τέτοιο effect είχε. Όταν έσπασε, διαλύθηκε. Κανονικά διαλύθηκα. Τα κομμάτια φάνηκαν που διαλύθηκαν. Αυτό εννοώ. Αρνί είναι και αυτό μπριζόλα. Να βάλω το ψάρι να τρώω και το κοτόπουλο. Έχω 9 τώρα να φτιάξω πανοπλία. Ω, χωριό ρε σε. Κοίτα να δεις τι τύχη ρε σε. Ρε κοίτα τύχη το χωριό. Έχει χωριό εδώ πέρα. Κοίτα μούρα έχει εδώ πέρα. Τέλεια. Και έπεσα. Αχα, κι άλλη σπηλιά. Έχει iron εκεί, αλλά δεν έχω όρεξη. Θέλω κι άλλα μούρα. Δεν χορταίνω από μούρα εγώ. Ω, έλα τώρα. Δεν θα με βρεις. Δεν θα με δεις. Είδες ρε. Δεν είχα την ικανότητα να γίνω αόρατος. Για κάτσε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα. Ω, ορίστε. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι 10 δεύτερα έτσι. Αδικία ρε, γιατί μόνο 10 δεύτερα. Πάρα πολύ δεν είναι ρε, για να περιμένεις. 5 δεύτερα μια χαρά είναι ρε. Μόλις έσπασα ένα θάμνο από μούρο. Κάπως λίγο δεν το κατάλαβα έτσι πως ήταν, αλλά ήθελα να καταλάβω. Κάτσε, νομίζω δεν έχω. Ναι, είμαι ρόγκιου. Αλλά περίεργο ρε εσύ. Κάτσε, αυτό ξαναφύτρωσε. Τι λέει ρε, τόσο γρήγορα. Ή μήπως. Όχι, δεν το φύτεψα. Αου, αου, ει, ήρεμα. Ωραία, μάζεψα 25 μούρα. Κρίμα που δεν μπορούμε να φτιάξουμε μαρμελάδα. Θα ήταν ωραίο να φτιάξει μαρμελάδα και μετά να το αλείφει στο ψωμί. Αν και είναι καλή ιδέα. Θα το καταγράψω στη λίστα. Γεια σας άνθρωποι της κακομοίρας. Γεια. Συγγνώμη, δεν ήθελα να διακόψω. Ήθελα να δω τι έχεις εδώ πέρα. Να πάρω αυτή την πινακίδα. Το γράψω για σένα. Θα γράψω. Μια στιγμή. Νομίζω κάποιοι θα καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ. Μην μπαίνετε. Οι άνθρωποι της κακομοίρας, βασικά villagers έβαλα που είναι χωριάτες, χορεύουν μέσα. Α, γεια. Στα αλήθεια πώς θα τα βάλεις με μένα.
Δεν το νομίζω. Έτσι, ρίχτου, μπράβο, ομάδα. Έτσι πάμε, ομάδα, 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 πάμε, έτσι. Μπράβο ρε, κι εγώ βοήθησα, είδες. Βοηθάω κι εγώ ρε, εσύ. Ενδιαφέρον αυτά τα ζόμπι. Έτσι πως είναι, γκρινστον, ναι. Ωραίο, ωραίο μέρος ρε, εσύ, τέλειο. Κάτσε να ψάξω εδώ πέρα κάτι πράγματα. Εκεί έχει τουλάχιστον αγελάδες. Για να πάρω κανένα δέρμα. Α, και θα τις αφήσω εκεί πως είναι για να παίρνω μονάχα γάλα. Για, πώς πάει. Δεν θέλω να καταστρέψεις εδώ το δάσος. Είναι ωραίο. Μην τολμήσεις. Φύγε. Ρε, εσύ κάπως ωραίο village είναι εδώ πέρα, ε. Κοίτα να δεις. Πρέπει να κάτσω να κοιμηθώ εδώ πέρα. Αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνω μέρα. Α, δεν πειράζει. Είναι καλύτερα έτσι γιατί μου αρέσει αυτό το χωριό. Έλα, σήκω. Κοιμηθώ εγώ. Εγώ κοιμάμαι τώρα. Φύγε! Μη με πατάς! Ρε! Ήραμα ρε. Κατευθείαν πάει να ξαπλώσει και μετά το μετανιώνει. Έριξα εγώ μία τώρα εκεί πέρα για να μην ξαναξαπλώσεις ρε. Ωραία, εδώ τι έχει. Ου, iron chest, iron έτοιμα, όλα αυτά, όλα έτοιμα. Iron σπαθί, μπράβο, ευχαριστώ ρε εσείς. Ευχαριστώ ρε άνθρωπος κακομοίρας. Τι να σας πω, όχι, αυτό το θέλω για κρεβάτι. Έχω ένα βέλος, έχω dirt, έχω string. Άλλο ένα θέλω για να φτιάξω ένα τόξο. Για να φτιάξω βέλος χρειάζομαι φτερό, αλλά φτερό και flint και αυτά. Τέλεια, μια χαρά ρε εσύ. Τώρα αυτό το αέρο μπορώ να το κρατήσω και ας πάρω το σπαθί τώρα, αν και το τσεκούρι κάνει περισσότερο, όχι. Ναι, ναι κάνει περισσότερο, 9 damage κάνει, αλλά δεν πειράζει, ας το κρατήσω το σπαθί έτσι. Έτσι για άλλο, θα το κρατήσω για ομορφιά. Ω, ρε εσύ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η κατάρα του, της Ender Dragon, ε. Πολύ ενδιαφέρον, μόνο που δεν μπορώ να πατήσω νερό. Α, και έπρεπε να έχω ένα Ender Pearl εδώ μαζί μου. Μάλλον δεν το έχω. Περίεργο. Αναρωτιέμαι, τι θα κάνω όταν, όταν θα διαλέξω την... σ' άκουσα. Σ' άκουσα εκεί πέρα κατευθείαν να την αχτίσω. Τέλος πάντων, αναρωτιέμαι τα άλλα πώς θα είναι η περιπέτειά μου. Δηλαδή με τα άλλα Origins που θα έχω. Αν και πιο πολύ τα αποκαλώ κατάρες να είναι. Ρε φίλε τρελή φάση. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που έχω κατάρα. Δηλαδή απλά κοίταμε πως είμαι. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό να είμαι έτσι μια απλό ένα τίποτα, μια σκιά. Προς το παρόν φοράω μαύρα γάντια. Και μαύρα παπούτσια μόνο αυτό. Οπότε μόνο το πρόσωπό μου είναι μια σκιά και τα μάτια μου είναι μπλε. Μόνο που κανονικά δεν είναι μπλε. Αλλά τι να κάνω, εντάξει. Ωραίο χρώμα μου αρέσει και το έχω. Σε αυτό δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ωραία λοιπόν, τώρα για να δω τι έχει εδώ πάνω. Φαντάσου να υπήρχε Origins ή ο άνθρωπος, θα έμενα μόνο στα κρύα μέρη και δεν μπορούσα να πάω πουθενά αλλού. Μόνο όπου είχε χιόνι. Έτσι αν πήγαινα κάπου που δεν είχε χιόνι θα είχα λιώσει εντελώς. Αν και τα άλλα νομίζω τα Origins είναι πολύ δύσκολα για να επιβιώσεις. Έχει και difficulty είδους και αυτά. Λοιπόν, θα αναγκαστώ να πηδήξω στο νερό ή το νερό θα μου κάνει να μην πεθάνω όταν πέσω. Φωτιτικότα και το ρισκάρω, οκ. Okay. Τουλάχιστον έφαγα μια καρδιά μου φαγε. Μια καρδιά μου έφαγε, καλύτερα από το να χάσω 5 ή 6 καρδιές όσο κι αν ήταν. Αχα, βλέπω και ένα γουρούνι εκεί πέρα. Κοίτα φάτσα, τι είναι αυτή η φάτσα ρε. Α, μου το παίζει γλυκό γουρούνι, ε. Όχι τόσο χαριτόμα και ο γλυκό. Άιντε. Ωραία. Αν και δεν είναι τόσο άσχημα και δύσκολο δηλαδή να ζήσεις την κατάρα του Ender Dragon. Της Ender Dragon. Έχω συνηθίσει να το αποκαλώ του Ender Dragon ενώ κάνω κάνει της. Ποιος νοιάστηκε τόσο. Μπορεί εγώ. Πλάκανο. Ωραία, το πολύ τώρα είναι μια επιβίωση είναι τώρα και δεν νομίζω ότι κάνω και κάτι άλλο. Κάτι άλλο συναρπαστικό δεν γίνεται. Θα δοκιμάσω και τα άλλα Origins σε ένα άλλο βίντεο. Άρα αυτό το βίντεο φτάσει 500 likes μέχρι μεθαύριο. Βασικά το κάνω πιο πολύ προκλητικό. Μέχρι αύριο, άμα φτάσει αυτό το βίντεο 500 likes, θα κάνω και άλλο επεισόδιο. Ή part, όπως θες να το αποκαλείς. Και θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Ένα άλλο Origins. Ίσως θα δοκιμάσω αυτό το Blaze που θα εμφανιστώ στο Nether.
Αν και κακή ιδέα, γιατί δεν ξέρω πώς θα φύγω από τον έδρε. Δεν θα έχω καθόλου ένα είδους πίκαξη αυτά, δηλαδή να φτιάξω μια πόρταρ. Βασικά όχι πόρταρ, από ψίδια φτιάχνετε ρε. Εγώ σκέφτηκα το κόμπλεστον, ωραία ξυπνάδα ρε εσύ. Εγκατελειμμένο χωριό, μα τώρα ήμουν σε ένα χωριό ρε. Τρελή φάση, κοίτα να δεις ρε. Ήμουνα σε ένα χωριό, στο δάσος, και ένα άλλο χωριό αυτού του δάσους που είναι εδώ πέρα είναι εγκατελειμμένο. Κοίτα πράγματα ρε. Τι ανακαλύπτεις όταν προχωράς και εξερευνείς τα πράγματα εδώ τον κόσμο. Οκ, για να δούμε μήπως βρούμε κανένα ζόμπι άνθρωπο της κακομοίρας όπως πάντα να είναι εδώ πέρα τριγύρω. Έχει κάτι εδώ, κανένα chest. Τίποτα, αυτό δεν ξέρω καν αν είναι τάφουσεν, είναι έτσι νεκροφόρα μήπως είναι. Ή κάτι άλλο, ωραία θέλω κι άλλα μούρα ψωμί. Εντελώς οι πόρτες σπασμένες είναι. Νομίζω ότι τα εγκατελειμμένα χωριά παραμένουν έτσι λόγω επειδή φάγανε κάποιο είδους raid. Αυτό πιστεύω, μάλλον επειδή έχουν fire raid και καλά σπάσανε τις πόρτες εδώ πέρα οι pillagers που ήταν οτιδήποτε, οι largers. Το πάρω αυτό γιατί όχι. Το έχω δικό μου. Έτσι φέρει την καμπάνα. Ή εκτός κι αν είχαν μια τρελή νύχτα με τρελά ζόμπι εδώ πέρα και σπάσαν τις πόρτες και φάγανε όλους τους άνθρωπους κακομοίρας. Α, ορίστε μας. Βρήκαμε εδώ τον ιδιοκτήτη, τον δήμαρχο. Έμεινε εκεί να προστατέψει το χωριό του με πάση θυσία. Το προστατέψει. Αλλά από ό,τι φαίνεται έγινε ζόμπι. Ζόμπι της κακομοίρας. Τι άλλο να γίνει. Ήταν άνθρωπος της κακομοίρας, τώρα είναι ζόμπι της κακομοίρας. Και έχει μείνει εκεί πέρα δηλαδή ρε εσύ, τώρα κόλλησε στον ιστό της αράχνης. Δεν μπορεί να φύγει, να κάνει τίποτα, ούτε να φάει κανέναν. Και ποιο να φάει, μόνο εμένα έχουν βάλει στο μα... Ου, τι έχεις εκεί, τι έχετε εκεί αλεπούδες. Κάτσε, θα σε πλησιάσω πολύ καλά. Περίμενε. Να περάσω 10 δεύτερα για να γίνω άρωτος. Ωραία, έγινε άρωτος. Δεν με βλέπω καθόλου, είμαι άρωτος, στήρθ μου ότι είναι. Νόμιζα άρωτος είμαι. Έλα, θέλω να σε ταΐσω εδώ πέρα να φας μούρα. Αν και δεν νομίζω να με αισθάνεσαι. Με αισθάνεσαι καθόλου, όχι, ε. Δεν αισθάνεσαι ότι είμαι εδώ. Δεν το ξέρεις ότι είμαι εδώ πέρα, ε. Άμα σπάσω το χορτάρι, θα με νιώσεις, ε. Το σπάσα. Αν μου σου πετάξω τώρα μούρο, θα το φας. Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Το φάγει, το πήρες. Το είσαι στο στόμα σου. Το είσαι στο στόμα σου, το φας. Το τρως, ε. Ή όχι. Ροχαλίζεις ρε. Άκουσα καλά, κάτσε. Ροχαλίζεις. Ροχαλίζεις ή όχι ρε, η ιδέα μου είναι. Σήκω. 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 Ξύπνα. Ξύπνα ρε. Τρόμαξε. Υποθέτω ότι θα το φας, ε. Περίμενε, πού πας, περίμενε, θέλω να δω άμα το φας. Το φάγες, το φάγες. Θες να κοιμηθείς, δεν σου πω. Όπα. Όχι, δεν είμαι εδώ. Α, και δεν ξέρω πώς κάνεις tame τις αλεπούδες. Νομίζω ότι ήταν πάντα με τα μούρα ήταν. Το προσπάθησα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις tame. Νομίζω είναι κάτι σαν τα λάμα είναι πρέπει να είναι. Το πολύ πρέπει να είναι σαν τα λάμα. Δεν μπορείς να τα ταΐσεις για να τα κάνεις tame και να σε ακολουθάνε. Παρά μόνο έτσι. Εδώ την κοπανάει. Πού πας ρε, πού νομίζω ότι πηγαίνεις, ε. Βούτεξα στο νερό εξαιτία σου τώρα. Άιτε, για άλλα εδώ, πού πηγαίνεις. Παρά το, τέλος πάντων. Αυτό το βίντεο, αν και λίγο βαρετό, αλλά τι να σας πω. Ήταν κάπως ενδιαφέρον να μην μπορώ να κουμπάω νερό, αν και δεν ήταν ο κόσμος έτσι γεμάτο με νερό, δεν ήμουν και στον ωκεανό κιόλας, για να ήταν πιο μεγάλη πρόκληση. Ίσως πιο μεγάλη πρόκληση θα είναι στο Nether. Αν και έχω και μια άλλη περιπέτεια, άμα καταφέρω να το κάνω να λειτουργήσει πάντως. Είναι κάτι είδος με νύχτα δηλαδή, είναι σαν το... Πώς λεγότανε, The Twilight Forest λεγότανε, ναι. Κάτι τέτοιο παρόμοιο είναι. Αν και δεν θα υπάρχουν νομίζω boss, αλλά θα είναι κάπως ενδιαφέρον. Άμα προσπαθήσω να το κάνω να δουλέψει, τότε θα είναι το επόμενο βίντεο. Κάποια στιγμή, οκ. Okay? Γιατί προς το παρόν δουλεύω στο άντρο μου και το άντρο μου θα είναι ένα μεγάλο update θα είναι. Να έχετε το νου σας στο MCBDL. Αν και στο Twitter μου θα κάνω μια ειδοποίηση για πότε θα βγει η νέα αναβάθμιση που έχω για το Minecraft Bedrock Edition, όχι για το Java. Anyway. Μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe και θα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Και bye!